Μαζί μας στο στούτιο, Γιώργος Λουκαίδης από το ΑΚΕΛ, Νίκος Τωναής από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, Νικόλας Παπαδόπουλος από το ΔΥΚΟ και Μαρία Σουζόπουλος από το κίνημα Social Δημοκρατών ΕΔΕΚ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Επί της διαδικασίας να πούμε ότι θα ήταν καλύτερα να επικεντρωνόμαστε στα βασικά για να μην πλατιάζουμε, διότι η ώρα μας είναι περιορισμένη και είμαστε αρκετοί στο στούτιο. Και σημειώνουμε ότι εδώ δεν είναι βουλή έτσι για να πλατιάζουμε σε θέματα όταν συζητάμε. Και να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Σιζόπουλο, ο οποίος ήρθε από τη Λεμεσό, μας έκανε αυτή την χάρη, εκπροσωπεί την ΕΔΕΚ. Κύριε Σιζόπουλο, ένα πρώτο σχόλιο για την χθεσινή συνέντευξη τύπου. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε τίποτα το νεότερο μέσα από αυτά που γνωρίζαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου. Επίσης δεν υπήρξαν κάποιες νέες προτάσεις αναφορικά με την διαχείριση του Κυπριακού ή και με τα ζητήματα που είχαν σχέση με την καταγή την οποία ο Πρόεδρος ακολουθεί. Από εκεί και πέρα μπορούμε να καταγράψουμε κάποια θετικά στοιχεία, καθώς επίσης και κάποια αρνητικά στοιχεία. Εάν θα μπορούσα να αναφερθώ σε αυτά, στα θετικά η επιμονή ή καλύτερα η άρνηση του Προέδρου να αποδεχθεί τετραμερή διάσκεψη, τα χρονοδιαγράμματα και την επιδοτησία, που κατά έμμεσο και έντεχνο τρόπο προσπαθούν κάποιοι να συμβάλλουν στη διαδικασία των συνομιλίων. Η επιβεβαίωση ακόμα μια φορά της έλλειψης προόδου λόγω ακριβώς της τουρκικής αδιαλαξίας. Και εδώ ακριβώς τίθεται και το μεγάλο ερώτημα όταν πριν από κάποια χρόνια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλεγόταν κυρίως με το σύνθημα πρόεδρος λύσης, ότι έπρεπε να γνωρίζει ότι κυρίως οι οποιασδήποτε εξελίξεις για πρόοδος του Κυπριακού έχουν σχέση με την τουρκική στάση. Υπήρξε μια έμμεση παραδοχή ότι η τουρκική πλευρά δεν αποδέχεται την λεγόμενη συμφωνημένη βάση των συνομιλιών και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε πλήρης διασαφήνιση σύμφωνα με τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Ο καθένας την αντιλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Έσπευσε φυσικά ο πρόεδρος να πει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Έρογλου, ο οποίος ουσιαστικά έχει σκληρύνει τη θέση του και έχει μετακινήσει την βάση των συνομιλιών. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι προτάσεις που παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον περασμένο Ιανουάριο του 2010, όταν ήταν ο κύριος Τσαλάτ, δεν αποστασιοποιούνται και δεν αφίστανται αυτόν που έδωσε και ο κύριος Έρογλου. Γιατί ακριβώς οι προτάσεις αυτές προέρχονται κυρίως από την Τουρκία και όχι από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Επίσης, κάτι το οποίο έθεσε ο Πρόεδρος και πρέπει να απαντηθεί από κόμματα. Είπε ότι οι προτάσεις που κατέθεσε αναφορικά με την παραμονή των υπήκων της εκπεριτροπής Προεδρίας κυρίως και της σταθμισμένης ψήφου, ότι είχαν τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας του Εθνικού Συμβουλίου. Άρα εδώ θα πρέπει να υποθεί ποια κόμματα ή ποιον κόμμα είναι αυτό που έδωσε τη συγκατάθεση του για να υπάρξει αυτή η πλειοψηφία. Δηλαδή θεωρείτε ότι η ΕΔΕΚ δεν έδωσε τη συγκατάθεση? Σαφώς η ΕΔΕΚ δεν έδωσε, αφού η ΕΔΕΚ ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησαν από την κυβέρνηση και ζήτησε άμεσα την ανάκριση των συγκεκριμένων προτάσεων. Είναι εδώ εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δορναρίτη. Να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πράγματι έπαιξε αμυντικά. Δεν προκάλεσε όπως προκάλεσε στην προηγούμενη δημοσιογραφική διάσκεψη και δημιουργήσε όλο εκείνο το πολιτικό τσουνάμι. Σας ευνόησε ο τρόπος που έπαιξε? Μα δεν είναι θέμα να ευνόησε, το θέμα είναι πως ο προεδρικός θεσμός ανταποκρίνεται και στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ή όχι. Γιατί ξέρετε, στο τέλος της ημέρας ο πρόεδρος πρέπει να κρίνεται και το πως βγάζει δυνατά την εικόνα της Κύπρου προς τα έξω ή κατά πόσον καταρακώνει την εικόνα της Κύπρου. Γι' αυτό εμείς θέλουμε ένα δυνατό πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ακόμη ο στρατός κατοχής είναι εδώ δίπλα με 37.000 ανθρώπους. Θα πω ότι μας είπε ότι είναι παιδί του ΑΚΕΛ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάλι σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει το κόμμα του. Μας ανέφερε τι είπαν άλλοι γι' αυτόν, μας διέβασε δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου. Δεν μας είπε βεβαίως γιατί ακόμη η Κύπρος δεν έχει προχωρήσει σε αίτηση ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη.
Δεν μας είπε γιατί η Κύπρος δεν εκλήθηκε στη διάσκεψη. Ο δημοσιογράφος δεν στάνει και από μόνος του το θέμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικότατο θέμα όταν αναφέρεσαι στο γεωπολιτικό σύστημα της περιοχής και για το, και το πώς τοποθετεί τη μικρή σου πατρίδα σε αυτό και σε ποιους συσχετισμούς δυνάμεων την τοποθετείς. Νομίζω έπρεπε να μας αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μας ανέφερε γιατί δεν προσκλήθηκε η Κύπρος στη διάσκεψη του Λονδίνου για τη Λιβύη, παρόλο που προχθές δεχτήκαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών της Λιβύης εδώ στην Κύπρο. Τοποθέτησε ένα δίλημα, δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ή διχοτόμηση, αλλά την ίδια ώρα δεν μας είπε με ποιο σχέδιο, πέραν του αυτονόητου ότι η Κύπρος κρατά ουσιαστικά, η Τουρκία κρατά ουσιαστικά το κλειδί της λύσης του Κυπριακού, δεν μας ανέφερε μέσα από ποιο σχέδιο, μέσα από ποια έτσι βελτιωμένη, αν θέλετε, στρατηγική, πέραν της κυπριακής ιδιοκτησίας στρατηγικής, θα βγούμε από το τέλμα το οποίο διαπιστώνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου, πιστεύω, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στο οποίο οδηγήθηκαν οι εκατοντάδες συναντήσεις του κυρίου Χριστόφια, είτε με τον κύριο Ταλάτ, είτε με τον κύριο Αιρόγλου. Εμείς πιστεύουμε και το τονίζουμε ξανά ότι πρέπει να τοποθετήσουμε το Κυπριακό στο ευρωπαϊκό τραπέζι, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και διαδικασίες. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που η Κύπρος διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξή της στην ΕΕ. Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε.